Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν έχουμε βροχές. Και οι προβλέψεις τουλάχιστον είναι ότι μέχρι όλους τους Οκτώβριους θα πάει έτσι. Αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση. Ως γνωστόν έχουμε νερό περίπου μέχρι το Δεκέμβρη. 4 εκατομμύρια κυβικά έχουν μείνει στον Αποσελέμι από τα 27. 2 εκατομμύρια παραμένουν εκεί πέρα για λόγους ασφαλείας. Οπότε τα 2 εκατομμύρια αυτά οριακά φτάνουν μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβρη για τους τρεις δήμους που υδροδοτούνται από τον Αποσελέμι. Είναι ένα, αν δεν έχουμε, ίσως το Γενάρη να μπορέσουμε, λόγω χειμερινή μήνες έχουμε μικρότερες καταναλώσεις, δεν έχουμε τουρισμό, Γενάρη-Φλεβάρη, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε με αυτό το έλλειμμα. Αλλά δυστυχώς από το Μάρτιο-Απρίλιο, αν ξακολουθήσει και δεν έχουμε νερό, θα πρέπει να μπούμε στο παλιό σύστημα που κάνει η ΔΕΗ, ουσιαστικά χωρίς τον Αποσελέμι, και θα γίνεται εκεί πέρα εκπεριτροπής κατανάλωσης νερού σε διάφορες περιοχές. Εμείς, σαν ΔΕΗ, έχουμε ήδη δώσει έτοιμα, έχουμε κάνει μάλλον έτοιμα στην αποκεντρωμένη για τρεις νέες γεωτρήσεις. Αυτό θα μας καλύψουν περίπου το 40% του ελλείμματος που είχαμε από τον Αποσελέμι, που αυτή τη στιγμή ήταν περίπου 450 κυβικά την ώρα. Οπότε θα έχουμε ένα έλλειμμα πάλι, αυτό που λέμε 200-250 κυβικά. Περίπου 5.000 κυβικά ημερησίως θα έχουμε αυτό το έλλειμμα. Εκεί τώρα η λύση είναι, είναι μια πρόσθετη μείωση της κατανάλωσης. Έχουμε το θέμα το σοβαρό του τουρισμού. Είναι εμφανές πλέον ότι, ειδικά φέτος το βλέπουμε πολύ έντονα, ότι είχαμε πάρα πολύ κόσμο στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω πόσο κόσμο, διότι όσο γνωστόν τα Airbnb δεν είναι ακριβώς. Δεν ξέρουμε τι ποσότητες, αλλά είναι δεδομένο ότι είχαμε πολύ αυξημένες καταναλώσεις Ιούλιο-Αύγουστο. Οπότε τους μήνες αυτούς, Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο, θα έχουμε τότε πιο μεγάλο το πρόβλημα. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις έστω από ιδιώτες, κάπου να προμηθευτούμε κάποιες ποσότητες νερού. Δύσκολο να καλύψουμε όμως τον Αποσελέμι στο νερό που φαίνει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Συζητάμε 400-450 την ώρα, όταν παίρναμε επί δύο χρόνια 1.200 κυβικά την ώρα. Έχουμε ενεργοποιήσει όλες τις γεωτρήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, περίπου 67. Περιοχή της Τηλίσου, Κέρης, Μαλίων, Δαφνών, Αγίου Μύρωνα, όλες αυτές που είναι αυτές που αποδοφοδούν το 80-90% του νερού στο Ηράκλειο. Θα προσπαθήσουμε, αν μπορέσουμε, να ανοίξουμε ακόμα μία-δύο, αν και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Θέλουμε εγκρίσεις, γραφειοκρατίες, καθυστερήσεις, θέλουν χρήματα. Ως γνωστόν, θέλω να τονίσω ότι τα 150.000 τα οποία ενέκρινε το Υπουργείο Στοικών για όλους τους Δήμους, ανεξαρτήτως πληθυσμού, δεν φτάνουν ούτε για μία γεώτρηση, ειδικά στα νησιά. Που το βάθος είναι 400 μέτρα, είναι το μέσο βάθος γεωτρήσεων είναι 400 μέτρα. Κοντά στα 200.000 είναι το μέσο κόστος κάθε γεωτρήσης. Να την ανοίξεις, να την δοκιμάσεις και να την επανδρώσεις.